Περιοδεία σε διάφορα χωριά της Κύπρου πραγματοποίησαν σήμερα υποψήφοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού βρέθηκε στα χωριά Φτερικούδη, Παλεχώρη και Πλατανιστάσα, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Μιλώντας από την πλατεία Ηρών στο Παλεχώρη, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μεγάλα έργα του οδικού δικτύου που υλοποιεί η διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Σημειώνοντας ότι βρίσκεται υποκατασκευή ο δρόμος Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ενώ υπογράφηκαν τα συμβόλαια για το δρόμο Αστρομερίτη Ευρύχου. Υπενθυμίζοντας πως τόσο ο δρόμος Λεμεσού Πάφος και αυτοκινητοδρόμος προς την Ελεύθερη Αμόχωστο ολοκληρώθηκαν στη διακυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να έχει τέτοιο ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο, άρα διακυβέρνηση του Γλαύκου Κληρίδη και διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη με στυλοβάτη το Δημοκρατικό Συναγερμό είναι αυτή που μαζί με όλες τις άλλες μετεωρυθμίσεις έχουν αναπτύξει και ολοκληρώνουν το εθνικό δίκτυο της Κύπρου. Όπως σημείωσε, τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται και ο δρόμος προς τον Παλεχώρη, ενώ ανέφερε ότι το χωριό διαθέτει ιστορία και παράδοση, αλλά και κατοίκους που στα δύσκολα βάζουν περισσότερο γυνάτι για να κρατηθούν στις ρίζες τους, στις παραδόσεις τους και για να κρατήσουν ζωντανό τον πολιτισμό, αλλά και τη ζωή στην όμορφη Πιτσιλιά. Το παραλίμνη ήταν ο τελευταίος σταθμός του λεωφορείου του Νίκου Χριστοδουλίδη, με το οποίο περιόδευσε στην επαρχία Λάρνακας και Αμοχώστου τις τελευταίες τρεις ημέρες. Πρώτο σταθμό σήμερα ήταν οι Βρυσούλες και ακολούθησαν Αυγόρου και Παραλίμνη, με τον υποψήφιο να έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με κόσμο και να ακούσει τα προβλήματά του. Ένα από αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής είναι χαμηλές τιμές που πωλούν οι παραγωγοί σε σχέση με τις ψηλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο θέμα. Η δημιουργία, για παράδειγμα, μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη βοήθεια του Υπουργείου Γεωργίας, όπου καθημερινά θα καταγράφονται οι διαθέσιμες ποσότητες και θα καθορίζονται οι τιμές βάσει της προσφοράς και της ζήτησης, θα βοηθήσει στην επίλυση του εν λόγω θέματος. Ενώ διαπίστωσε ότι όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα δίνει πρόσβαση σε οικονομική βοήθεια στους αγρότες και ειδικότερα τους νέους αγρότες. Μετά το χαλούμι, η Δημοκρατία τιμά.